γιατί το ΙΚΑ θα πραγματοποιήσουν επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές συνεδριάσεις από τις 9 έως τις 13 Ιανουαρίου. Οι γιατροί του ΙΚΑ ζητούν κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών θεμάτων. Ο Έλληνας ασθενής θα έχει σοβαρό πρόβλημα μέχρι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας. Ο γιατρός θα υποβαθμιστεί γιατί δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά, τα οποία τα πιο πολλά είναι και ανθρώπινα. Και για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους απεργούμε. Εν τω μεταξύ και οι νοσοκομιακοί γιατροί συνεχίζουν και την ερχόμενη εβδομάδα την αποχή από τα εξωτερικά ιατρία, ζητώντας πάγωμα των περικοπών στο ειδικό ιατρικό νοσολόγιο. Αν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη περικοπή των τιμών των φαρμάκων, μπορεί να φτάσουμε σε επικίνδυνα επίπεδα, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο προς τα κάτω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είδους φάρμακα είναι αυτά τα οποία θα έχουν κατακριμνισμένες τιμές. Και από την άλλη μεριά, ο διαφαινόμενος κίνδυνος είναι ότι δεν αντικαθίστανται και δεν υπάρχουν νέες αντικαταστάσεις και διορισμοί γιατρών. Με κίνδυνο τα επόμενα 2 χρόνια να δούμε τμήματα να κλείνουν μόνο και μόνο επειδή οι γιατροί θα αποχωρήσουν λόγω της δεξιοδότησης.